Σε ποινή κάθριξη 13 ετών καταδικάστηκε ο 29χρονος, που το Μάρτιο του 2021 σκότωσε τον 63χρονο θείο του έπειτα από καυγά σε χωράφι στο κυλκής. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης ομόφωνα δέχθηκε ότι η πράξη τελέστηκε με μειωμένο καταλογισμό, κάνοντα δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, επικαλέστηκε τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Επιπλέον του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στις φυλακές. Το έγκλημα διαπράχθηκε την ώρα που ο και θείος όργωναν με τα τρακτέρ του στα χωράφια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 29χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα, καταφέρνοντας του αλλεπάλληλα χτυπήματα στο θώρακα, την κοιλιά και τα άκρα. Εμόφυρτος ο 63χρονος αγρότης κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο τον αδελφό του, πατέρα του κατηγορούμενου, που εκείνη την ώρα βρισκόταν κοντά στο συμβάν, χωρί όμω να το έχει αντιληφθεί. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε προηγηθεί καυγά και πω ο θείο του ήταν προκλητικό και ηρωνικό, προκαλώντας του έκρηξη θυμού.